Γεια σας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο χώρο τέχνης και φιλοξενίας, στο Ελέον Loft. Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε σήμερα στην παρέα μας την κυρία Στέλλα Σταμουλάκη, η οποία έχει να μας πει κάτι διαφορετικό, μια εταιρεία διαφορετική από τις άλλες. Αστεράκι Slings λοιπόν και Μάρση Πιαγκαλιάς. Εδώ στο Φροντίζω με Σοφία το μωρό μου. Εδώ στο mesofia.gr. Baby wearing. Φορέστε το μωρό σας. Πολλές φορές η αγκαλιά είναι ο μοναδικός τρόπος για να ησυχάσει ακόμη και το πιο δύσκολο μωρό. Τα πράγματα όμως ίσως δυσκολεύουν όταν αυτό γίνεται συνέχεια ή όταν το μωρό βαραίνει. Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να έχετε το μωρό σας συνέχεια πάνω σας και συγχρόνως τα χέρια σας ελεύθερα και τα δύο? Σε αυτή την εκπομπή του «Φροντίζω με Σοφία το μωρό μου» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από τη μέτρη του είδους της τέχνης του baby wearing, την κυρία Στέλλα Σταμουλάκη. Σήμερα θα διδαχτούμε το baby wearing και πώς σε ένα μάρσιπο αγκαλιάς μπορεί το μωρό σας να είναι πιο χαρούμενο, να κοιμάται καλύτερα, να μαθαίνει καλύτερα και να κλαίει λιγότερο. Και θα διδαχτούμε και τα slings, οι φασμάτινους μάρσιπους αγκαλιάς και πώς να διαλέξετε τον κατάλληλο τύπο για σας και πώς να τον χρησιμοποιήσετε. Σκεφτείτε το, δώστε του μια ευκαιρία, κρατήστε τις ιδέες που σας ταιριάζουν και να είστε σίγουροι ότι το μωρό σας θα σας ευγνωμονεί γι' αυτό. Το ίδιο και η μέση σας! Ποιος να σκεφτεί, τι να βρεις και τι να προτιμήσεις από μια αγορά τρανή μέσα στο έλλειμμα. Μαγνητήσει κάθε βλέμμα
έχουμε δει μερικά πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα εδώ πέρα, με τους μάρσιπους, και θέλω να σε ρωτήσω, την αρχική ιδέα, πώς την εμπνεύστηκες, πώς την επεξεργάστηκες, πώς εν πάση περιπτώσει έχουμε... Καταρχήν θέλω να σου πω ότι το baby wearing είναι μια ιδέα η οποία είναι παραδοσιακή, υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, σε όλες τις εποχές του κόσμου. Έχουμε αγγεί από την αρχαία Ελλάδα που απεικονίζουν τρόπους baby wearing. Στα χωριά της Ελλάδας υπήρχε baby wearing, δηλαδή η ιδέα του φοράω το μωρό μου πάνω μου, το δένω με κάποιο τρόπο για να μπορώ να έχω τα χέρια μου ελεύθερα και να κάνω δουλειές, δεν είναι δική μου ιδέα, δεν είναι ιδέα κανενός, γιατί δεν είναι σύγχρονη ιδέα. Υπάρχει παντού, από τότε που υπάρχει η ανάγκη να κάνουμε πράγματα την ώρα που το μωρό μας είναι πάνω μας. Και κακά τα ψέματα, τα μωρά είναι ευχαριστημένα μόνο πάνω μας. Αν ήταν στο χέρι τους, θα επέλεγα να είναι στην αγκαλιά μας όλη μέρα. Αλλά επειδή χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα, είναι ανάγκη να βρούμε έναν τρόπο να κρατάμε το μωρό ευχαριστημένο, αλλά να έχουμε ελεύθερα χέρια. Εμείς, σαν Αστεράκι Σλήνης, ασχολούμαστε με αυτό από το 2005 με διάφορες μορφές. Για μένα ξεκίνησε η αναζήτηση από δικό μου πρόβλημα, από δική μου ανάγκη, γιατί είχα προβλήματα με τη μέση μου από μικρή, από φοιτήτρια, και σκεφτόμουν ότι δεν θα μπορώ να κρατάω τα παιδιά μου αγκαλιά. Και έτσι άρχισα να το ψάχνω. Τότε αυτό δεν υπήρχε στην Ελλάδα, δεν το είχε ακούσει κανείς, και πλήρωνα τελωνείο να φέρω διάφορους τύπους και να δοκιμάσω διάφορες μάρκες, και το ένα είχε κάποια πλεονεκτήματα αλλά άλλα μειονεκτήματα, το άλλο το ανάποδο, και ο μόνος τρόπος να καταλήξω σε αυτό που ένιωθα ότι έχει όλα τα πλεονεκτήματα ήταν να το φτιάξω. Από τότε έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, έχουμε κάνει πάρα πολλές αλλαγές, το έχουμε αλλάξει πάρα πολύ, και έχουμε ένα πολύ όμορφο προϊόν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το baby wearing δεν είναι προϊόν. Είναι βασικά μια τέχνη, είναι ιδέα, είναι ο τρόπος. Είναι και εργαλείο. Είναι καταπληκτικό εργαλείο, βοηθάει πάρα πολύ τις μαμάδες, βοηθάει πάρα πολύ τα μωρά και κυρίως βοηθάει όλους να είναι ήρεμοι και χαρούμενοι. Όταν ξεκίνησες την επιχείρηση, που δεν, όπως μου είπες, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν παρόμοια, αντιμετώπισες προβλήματα? Αν ναι, ποιο ήταν το μεγαλύτερο από αυτά? Στην αρχή μας ενδιέφερε να δείξουμε στον κόσμο αυτό σαν έναν καινούργιο τρόπο, το οποίο είναι λίγο οξύμορο που θα είναι καινούργιος ενώ είναι παλιός και ενώ υπήρχε, αλλά το αντιμετώπιζαν όλοι ως πολύ εξωτικό. Και επειδή μεγάλο μέρος του χρόνου μου ήταν εθελοντικά δοσμένο, οι δικοί μου άνθρωποι δίσταζαν να το αποδεχθούν ως κάτι που θα μπορούσε στην Ελλάδα να υπάρχει και να πετύχει. Τελικά είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Είναι η μόνη ελληνική επιχείρηση που κατασκευάζει μάρσιπους αγκαλιάς, και μόνο αυτό, ασχολούμαστε μόνο με το baby wearing, είμαστε απόλυτα εξειδικευμένοι και το μελετάμε, το μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε σε αυτό συνέχεια και σε θέματα εργονομίας και σε θέματα ψυχολογίας. Και αυτός είναι και ο στόχος μας πλέον, να μάθουμε τον κόσμο να το φοράει σωστά. Αφού μάθαμε στην Ελλάδα τι είναι baby wearing, τώρα πρέπει να τους μάθουμε να μην κάνουν λάθη. Γιατί βλέπουμε λάθη εκεί έξω, βλέπουμε δημοσιευμένες φωτογραφίες με πράγματα που δεν είναι σωστά, και υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, όπως σε όλα τα πράγματα. Που μπορεί να είναι απλά, όπως για το φυλασμό, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχεις να μάθεις. Έτσι και στο baby wearing, που είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι που θα κάνεις έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχουν κανόνες και πράγματα που πρέπει να μάθεις και πρέπει να ακολουθείς σωστά. Επομένως, ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η λάθος χρήση από τον κόσμο, στην αρχή τουλάχιστον. Στην αρχή ήταν να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι τόσο εξωτικό, αυτό. Δεν είναι τόσο περίεργο. Ή πολλοί το συνδέουν με εναλλακτικά πράγματα, δηλαδή αν φοράς το μωρό σου πρέπει οπωσδήποτε να είσαι και οικολόγος, να γεννάς το σπίτι, να κοιμάσαι με το μωρό σου. Αυτά μπορεί να υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν. Το να φοράς το μωρό σου είναι η αγκαλιά σου. Αν θα κρατούσες το μωρό σου στην αγκαλιά σου, έχεις ανάγκη να κάνεις και άλλα πράγματα, τότε θα βρεις μια καλή λύση στο baby wearing, χωρίς να χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Άλλοι το φοράνε όλη μέρα, άλλοι το φοράνε μόνο για να πάνε βόλτα, άλλοι το φοράνε στο σπίτι, άλλοι για να κοιμήσουν το μωρό τους, και ο καθένας βρίσκει σε αυτό τη χρήση που τον εξυπηρετεί. Λοιπόν, Στέλλα, όταν το μωρό το φοράει η μαμά στην αγκαλιά της με τον μάρσιπο, το μωράκι το ίδιο πώς νιώθει?
Το μωρό νιώθει σαν να είναι στην αγκαλιά της μαμάς του. Για το μωρό δεν έχει μεγάλη διαφορά, γιατί αυτό είναι και το νόημα του μάρσιπου αγκαλιάς, να τοποθετεί το μωρό στις ίδιες ακριβώς θέσεις που θα κρατούσες το μωρό σου αγκαλιά και με τον ίδιο τρόπο που θα το κρατούσες αγκαλιά. Και για το μωρό είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το ένστικτό του του λέει ότι χρειάζεται τη μαμά του για να επιβιώσει και ακούει την καρδιά της και τη νιώθει και νιώθει την κίνησή της και τη ζεστασιά του κορμιού της και είναι σαν να συνεχίζει την εγκυμοσύνη. Και για το μωρό αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τον πρώτο καιρό. Ήθελα να σε ρωτήσω, μέχρι ποια ηλικία ενδείκνεται να χρησιμοποιούμε μάρσιπο αγκαλιάς, είτε συναισθηματικά είτε ιατρικά? Αυτό που λέμε εμείς είναι όσο θα κρατούσες το παιδί σου αγκαλιά. Υπάρχουν μωρά τα οποία από όταν αρχίζουν να κάθονται ή όταν θέλουν να μπουσουλάνε δεν θέλουν πια να τα κουβαλάς αγκαλιά και τότε ο χρόνος που τα φοράμε μειώνεται πολύ. Υπάρχουν άλλα μωρά που το χρειάζονται ακόμα και τότε η μαμά το κάνει όταν και εκείνη νιώθει άνετη και όταν το χρειάζεται. Σαν όριο βάρους δεν έχουν τα slings παραπάνω από όσο θα αντέχαμε εμείς να κουβαλάμε. Αυτό το τονίζω γιατί υπάρχει στο site ένα όριο βάρους γύρω στα 17-18 κιλά. Δεν είναι το όριο που αντέχει ο μάρσιπος, είναι το όριο που αντέχει η μαμά. Δεν κάνει για τη μαμά να κουβαλάει ένα παιδί παραπάνω από τόσο. Το τόσο βέβαια να σου πω ότι μπορεί να είναι και 3-4 χρονών, ανάλογα με το πόσο χρειάζεται. Και υπάρχουν περιπτώσεις που ένα μεγάλο παιδί μπορεί να χρειαστεί αγκαλιά, δηλαδή να πας με τα πόδια μέχρι την παιδική χαρά και το μωρό να κουραστεί στο γυρισμό. Και τότε αντί να κουβαλάς ένα άδειο καρότσι πηγαίνοντας, έχεις ένα sling στην τσάντα σου, στην τσέπη σου, είναι και μικρά αυτά. Είναι και πρακτικό λοιπόν. Είναι πολύ πρακτικό. Λοιπόν, ιατρική θέση και μάρσιπος. Θέλω να μου πεις τις σχέσεις μεταξύ τους. Ναι, καταρχήν η μάρσιπη αγκαλιά είναι όπως το λέει η λέξη αγκαλιά. Οπότε το σημαντικό είναι να είναι το μωρό στη φυσική του θέση. Αναφερόμενος στους μάρσιπους, το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δυσπλασία Ισχύων έχει κάποια σχεδιαγράμματα, αυτά δεν είναι δικά μας, υπάρχουν διεθνώς, ένα διεθνές αναγνωρισμένο site, όπου λέει ότι not recommended, δεν συνιστάται αυτό, το οποίο είναι αυτό που συνήθως έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε μάρσιπο, συνιστάται αυτό, το οποίο είναι ένας μάρσιπος αγκαλιάς. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα μεϊτάι, δεν ξέρω αν βλέπεις πόσο ίδιο είναι η τοποθέτηση του μωρού με το σχεδιάγραμμα. Αυτή είναι μια δικιά μας φωτογραφία, τραβηγμένη πολύ παλιότερα από το σχεδιάγραμμα και είναι ίδιο. Και το site λέει επίσης συνιστάται αυτό, το οποίο είναι ο άλλος τύπος, για παράδειγμα ένα ring sling, πάλι είναι ίδια τοποθέτηση. Αυτό που εξηγεί το site είναι ότι όταν τα πόδια του μωρού είναι προς τα κάτω, κλειστά και να κρέμονται προς τα κάτω, τότε ασκούνται πιέσεις στα ισχύα του μωρού, που σε αυτή την ηλικία αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε. Άλλωστε ένα μωράκι που κοιμάται ξαπλωμένο ανάσκελα δεν έχει σχεδόν ποτέ τα πόδια τεντωμένα προς τα κάτω. Κοιμάται με τα πόδια ανοιχτά δεξιά και αριστερά. Θέλω να σου το δείξω σε ένα μωρό αυτό. Ένα μωράκι δεν κοιμάται έτσι, κοιμάται έτσι. Και αυτή η στάση είναι αυτή την οποία αναζητούμε σε ένα μάρσιπο αγκαλιάς. Είναι η στάση η οποία θεωρείται φυσιοθεραπευτική σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν γιατροί που συνιστούν να φορούν τα μωρά δύο πάνες για να μένουν τα πόδια τους ανοιχτά, για να βοηθηθούν τα ισχύα. Ο μάρσιπος κάνει αυτή τη δουλειά που θα έκαναν οι δύο πάνες. Και γι' αυτό και όσο περισσότερο φοράς το μωρό σου σε αυτή τη θέση, του κάνεις καλό. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βλάψεις το μωρό σου αν το έχεις στη θέση που θα το είχες και στην αγκαλιά σου, όπου τα πόδια του είναι ελαφρώς ανοιχτά, τα γόνατα είναι ψηλά και το μυριαίο οστό μπαίνει σωστά στο κόκαλο της λεκάνης. Θέλω να μου πεις, τι είδη slings υπάρχουν, ποια είναι τα ονόματά τους, ποια είναι η διαφορά τους, να μου δείξεις τη χρήση τους. Να σου πω καταρχήν ότι θα μπορούσε κανείς να φοράει το μωρό του και με ένα απλό πανί, με ένα σεντόνι, με ένα παρεό, με μια πασμίνα και όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μάρσιποι. Οι μάρσιποι οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα ως συγκεκριμένοι τύποι και είναι γνωστοί είναι τέσσερις. Είναι το Meitai, είναι το pouch που ράβεται στα μέτρα του ανθρώπου που το φοράει, το ring sling με τους κρίκους και το wrap που είναι ένα απλό κομμάτι υφασμά που το τυλίγεις γύρω από το μωρό. Νομίζω καλύτερα είναι να στα δείξω αν τα φορέσουμε, γιατί τότε θα καταλάβεις τη διαφορά. Να δοκιμάσουμε ένα μάρσιπο. Ναι. Στα αστεράκια μπορείς να το βάλεις σε όποιο όμως σε βολεύει εσένα.
Υπάρχουν slings τα οποία πρέπει να τα ξεδιπλώσεις για να τα φορέσεις ή που ράβονται συγκεκριμένα για το δεξί ή τον αριστερό ώμο, ενώ τα αστεράκι slings ράβονται για να κάνουν σε όλους ανεξάρτητα από το αν είναι αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες. Επομένως φοράει η μαμά το sling κανονικά, το ρυθμίζει κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος. Θα σου το δείξω, δώσε μου ένα λεπτό. Η ουσία είναι να κάνεις ό,τι κινήσεις θα έκανες με το μωρό σου. Δηλαδή, το μωρό σου θα το κρατούσες σε αυτή τη θέση, οπότε αντίστοιχα έτσι το κρατάς για να απλώσεις το ύφασμα γύρω του, να βεβαιωθείς ότι το ύφασμα φτάνει ως τα γονατάκια του, το κρατάω με αυτό το χέρι τώρα, και βεβαιώνουμε ότι υπάρχει το βαθύ κάθισμα που θέλουμε πάντα, ότι ο ποπός του κατεβαίνει χαμηλότερα από τα γόνατα, όπως το σχεδιάγραμμα που δείξαμε πριν, ότι όλο το πόδι του μωρού είναι υποστηριγμένο. Βλέπεις ότι ακόμα εξακολουθώ να κρατάω πλάτη και κεφάλι. Αυτό θα το σφίξω τώρα. Για να στηρίξω το κεφάλι του μωρού σε ένα νεογέννητο μωράκι. Και το ρυθμίζεις ανάλογα. Και το μεγαλώνεις και το μικραίνεις όσο θέλεις. Είναι σχεδόν αυτό εδώ, αυτό που λέγαμε, που μου ναι, δείχνεις πριν. Ναι, σχεδόν είναι αυτό. Αυτό είναι το ring sling. Και είναι το σχεδιάγραμμα του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Δυσπλασία Ισχύων. Το οποίο ενδείκνεται. Που δείχνει ότι αυτό ενδείκνεται σε σχέση με τους συμβατικούς μάρσιπους. Και είναι και εύκολο. Είναι, εμείς λέμε συχνά ότι είναι όπως όταν σου μαθαίνουν να δένεις τα κορδόνια σου. Που πρέπει στην αρχή να μάθεις να κάνεις το φιόγκο και είναι σημαντικό να το μάθεις γιατί αν τα αφήσεις λιμένα θα σκοντάψεις και θα χτυπήσεις. Όταν θα το έχεις μάθει είναι πολύ απλό. Έτσι κάπως είναι και με τους μάρσιπους αγκαλιάς. Υπάρχουν κανόνες, δεν πρέπει να κάνεις λάθος. Όταν θα το έχεις μάθει όμως είναι πολύ απλό, είναι πολύ σίγουρο, είναι πολύ ασφαλές και είναι και πολύ εύκολο. Η μαμά έχει τα χέρια της ελεύθερα, μπορεί να κινηθεί και έχει το μωρό της στη θέση που θα το έχει στην αγκαλιά της. Τα τρία σημεία που πρέπει να προσέχουμε σε ένα νεογέννητο είναι: πρέπει να σχηματίζεται ένα μη ανάμεσα στα γόνατα και τον ποπό του μωρού. Δεν ξέρω αν η κούκλα σε βοηθάει να το δεις αυτό, αλλά πρέπει το γόνατο να είναι ψηλότερο από τον ποπό του, να είναι στο ύψος του αφαλού του. Πρέπει το ύφασμα να φτάνει από το ένα γόνατο στο άλλο γόνατο και το μωρό να είναι σε βαθύ κάθισμα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι να υποστηρίζεται σωστά η σπονδυλική στήλη, η οποία σε αυτή την ηλικία πρέπει να είναι κυρτή. Είναι λάθος να έχει το μωρό την ανάποδη κλίση που βλέπουμε συχνά. Πρέπει να είναι κυρτή, αλλά πρέπει η κοιλιά του μωρού να ακουμπάει το σώμα της μαμάς για να αναπνέει το μωρό ελεύθερα. Και γι' αυτό λέμε να είναι και ψηλά, σε ύψος που μπορείς να το φιλήσεις άνετα. Και το άλλο σημείο που προσέχουμε είναι η στήριξη του κεφαλιού, ώστε το μωρό πάλι να αναπνέει ελεύθερα. Ποτέ δεν ακουμπάει το σαγόνι του μωρού στο στήθος, έτσι, γιατί εδώ είναι η αεραγωγή. Είναι σαν ένα καλαμάκι που όταν προσπαθείς να ρουφήξεις και έχει διπλώσει δεν μπορείς να πιείς. Αν λοιπόν το μωρό είναι σκυμμένο έτσι και κουμπάει το σαγόνι στο στήθος του, το μωρό δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Και δεν θέλουμε να δώσει ενέργεια στο να αναπνέει, θέλουμε να δίνει ενέργεια στο να μεγαλώνει και να θριαμβεύει. Και να είναι και άνετα στην αγκαλιά της μαμάς. Εκεί. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την οργάνωση. Λοιπόν, υπάρχει η Παγκόσμια Εβδομάδα Baby Wearing. Παγκόσμια Εβδομάδα, ναι, σωστά. Η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο διεθνώς στις αρχές Οκτωβρίου. Το Baby Wearing GR και η ομάδα των Αστεράκι Slings συμμετέχει ως επίσημη ελληνική συμμετοχή που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Έτος, να δεν κάνω λάθος. Ήταν η τέταρτη χρονιά φέτος που συμμετείχαμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό που είναι ο στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι το να γίνει το baby wearing γνωστό στον κόσμο. Να αρχίσουμε να το βλέπουμε σαν κάτι καθημερινό που υπάρχει γύρω μας και όχι κάτι εξωτικό. Δεν είναι κάτι το φοράνε μόνο οι διάσημοι στο εξωτερικό. Είναι κάτι που το φοράνε μαμάδες, αληθινές μαμάδες, όχι μοντέλα, όχι σκηνοθετημένες φωτογραφίες, αληθινοί γονείς, μαμάδες και μπαμπάδες. Και μπαμπάδες. Και κάνουν πράγματα φορώντας τα μωρά τους. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο για την κάθε μαμά που θέλει να έχει στην αγκαλιά της το παιδί, χωρίς ίδια να κουράζεται και να είναι ακριβώς συνέχεια στην ίδια θέση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σαν Αστεράκι Slings, τι στόχους έχετε από εδώ και πέρα? Μας ενδιαφέρει καταρχήν να αλλάξουμε την πεποίθηση του κόσμου ότι αυτό είναι κάτι δύσκολο, ότι είναι κάτι εξωτικό ή κάτι επικίνδυνο.
Δυστυχώς αυτό έχει δημιουργηθεί από λάθος οδηγίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να πουλάνε slings χωρίς να ξέρουν να τα υποστηρίξουν, χωρίς να ξέρουν να τα δείξουν, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, κάνει κακό στο baby wearing, γιατί είναι πολύ κρίμα να πουλάς ένα τέτοιο προϊόν τόσο εξειδικευμένο και να μην ξέρεις να δείξεις στον άλλον πώς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Γιατί όπως είπα έχει κανόνες. Είναι πολύ κρίμα να αγοράζει κάποιος ένα sling, είτε καλό είτε κακό, και να μην έχει οδηγίες, να μην έχει τρόπο να το μάθει, να μην έχει κανένα να απευθυνθεί. Εισάγονται slings στην Ελλάδα από άλλους κατασκευαστές με οδηγίες στα αγγλικά, όπου κανείς δεν μπορεί να βρει κανέναν για να τον βοηθήσει. Οι κατασκευάζονται slings από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη μαμά τους που ξέρει να ράβει και δεν ξέρουν να το υποστηρίξουν. Γι' αυτό για μας είναι σημαντικό να αναγνωρίζει ο κόσμος το σωστό τρόπο τοποθέτησης, να μπορεί να το βάλει σωστά, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το baby wearing να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα και να είναι δημοφιλές. Και είναι κρίμα όταν αποκτά άσχημο όνομα το baby wearing από ανθρώπους που το χειρίζονται λάθος. Θα ήθελα να μάθω πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να πάρει τις σωστές οδηγίες, να πάρει οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται για να κάνει σωστή χρήση του μάρσιπου. Να σου πω ότι στο BabyWearing.gr έχουμε online οδηγίες και βίντεο που είναι διαθέσιμα για όλους, με πάρα πολύ αναλυτικές οδηγίες, και πολύ συχνά απαντάμε και ερωτήσεις. Μας στέλνει μια μαμά την απορία της και εμείς φτιάχνουμε ένα βίντεο που μπορεί να βοηθήσει και άλλες μαμάδες με την ίδια απορία. Θέλω ωστόσο να σημειώσω ότι αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται με αστεράκι slings και ότι είναι σημαντικό κανείς να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του μάρσιπου που έχει. Γιατί δεν είναι όλοι μάρσιποι οι ίδιοι και προσαρμόζονται, δουλεύονται με διαφορετικό τρόπο, και θα έπρεπε κανείς να ακολουθεί τις οδηγίες εκείνου που έχει φτιάξει το μάρσιπου που έχει. Να σου πω επίσης ότι μια φορά το μήνα κάνουμε δωρεάν συναντήσεις με τη μορφή εκπαίδευσης, όπου έρχονται γονείς με ό,τι μάρσιπο κι αν έχουν, από όπου κι αν τον έχουν αγοράσει, ή που θέλουν απλώς να δοκιμάσουν, να δουν αν αυτό τους κάνει και αν τους ταιριάζει. Και αυτές είναι δωρεάν, ανακοινώνονται στο site και μπορεί κανείς να έρθει με ελεύθερη συμμετοχή. Baby wearing. Φορέστε το μωρό σας. Πολλές φορές η αγκαλιά είναι ο μοναδικός τρόπος για να ησυχάσει ακόμη και το πιο δύσκολο μωρό. Τα πράγματα όμως ίσως δυσκολεύουν όταν αυτό γίνεται συνέχεια ή όταν το μωρό βαραίνει. Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να έχετε το μωρό σας συνέχεια πάνω σας και συγχρόνως τα χέρια σας ελεύθερα και τα δύο? Σε αυτή την εκπομπή του «Φροντίζομαι Σοφία το μωρό μου» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από τη μέτρη του είδους της τέχνης του baby wearing, την κυρία Στέλλα Σταμουλάκη. Σήμερα θα διδαχτούμε το baby wearing και πώς σε ένα μάρσιπο αγκαλιάς μπορεί το μωρό σας να είναι πιο χαρούμενο, να κοιμάται καλύτερα, να μαθαίνει καλύτερα και να κλαίει λιγότερο. Και θα διδαχτούμε και τα slings, υφασμάτινους μάρσιπους αγκαλιάς, και πώς να διαλέξετε τον κατάλληλο τύπο για σας και πώς να τον χρησιμοποιήσετε. Σκεφτείτε το, δώστε του μια ευκαιρία, κρατήστε τις ιδέες που σας ταιριάζουν και να είστε σίγουροι ότι το μωρό σας θα σας ευγνωμονεί γι' αυτό. Το ίδιο και η μέση σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα Σταμουλάκη, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μάθαμε σήμερα για τους μάρσιπους αγκαλιάς. Σας ευχαριστώ, να είσαι καλά.